Έχουν γίνει αρκετές προτάσεις του Παύλου Χαϊκάλη από πολλές εκπομπές, αλλά προτίμησε να δώσει την πρώτη του συνέντευξη σε εμάς στην εκπομπή μας μετά από 2 χρόνια που έχει εγκαταλείψει την Αθήνα και το κομμάτι της υποκριτικής. Πραγματικά τον ευχαριστούμε, γιατί θέλησε να μιλήσει σε εμάς. Πήγε και, στην μάλιστα, Ηλία, έτσι, στο κατάκολλο εκεί που μένει. Πήγα στο κατάκολλο στην Ηλία, θα σου πω και γι' αυτό. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι μιλάει μετά από 2 χρόνια, μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε γύρω από το όνομά του και όσα το έχουν καταλογιστεί. Mm-hmm. Πήγα στο κατάκολλο της Ηλίας, εκεί που διαμένει. Είναι τα πάτρια εδάφη, δηλαδή είναι από εκεί ο άνθρωπος και μας μίλησε για όλα. Για πρώτα όλα. Απ' όλα να πούμε στους τηλεθεατές ότι αυτή η συνέντευξη χωρίζονται σε 2 μέρη. Mm-hmm. Ναι. Έτσι, εμείς θα δούμε τώρα το πρώτο μέρος, αύριο θα δούμε και το δεύτερο μέρος. Σε αυτό το πρώτο μέρος αφορά το κομμάτι που εγκαταλείπει την Αθήνα. Γιατί δηλαδή, ας πούμε, αποφάσισε να ακριβώς, πάει στην Ηλία. Πώς ζει εκεί, πώς βιοπορίζεται εκεί. Μιλάει για την αστρολογία, μας εξηγεί και τι είναι η αστρολογία. Ανασχολείται με την αστρολογία. Απαντάει στο ερώτημα, γιατί είχαμε δει κάποια δημοσιεύματα. Για τα και, ναι, για το φυσικά αν παίρνει κάποια χρήματα για να κάνει τις προβλέψεις, κάποιες προβλέψεις. Απαντάει, έτσι. Απαντάει και σε αυτό. Απαντάει, ναι, ναι. Και επίσης βγάζει και ένα παράπονο για το πώς του φέρθηκαν οι άνθρωποι, για το αν υπήρχαν άνθρωποι που του γύρισαν την πλάτη. Διότι υπήρξαν κάποιες καταγγελίες στο ΣΕΗ. Ναι. Και θα δούμε τι απαντάει και για αυτό το κομμάτι. Όμως, καταλήγει ότι ήταν ένα δώρο αυτό. Θα δούμε γιατί το λέει. Ήταν ένα δώρο για τον εαυτό του. Mm. Ρώτησε τα πάντα. Απάντησε στα πάντα. Εμείς αποφασίσαμε να μην κόψουμε σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, θα καταλάβετε ότι είναι πολύ μεγάλο μέρος. Άκουπο αμοντάριστο είναι όλο το βίντεο. Βεβαίως, γιατί και αυτό έχει σημασία, ο καθένας μπορεί να πει και να υποστηρίξει ό,τι θέλει. Νομίζω ότι ο καθένας από εσάς θα κρίνεται. Φυσικά, είναι στην κρίση των τηλεθεατών. Είναι η θέση του για όλα αυτά, λοιπόν. Να το δούμε. Είναι μεγάλο, θα το απολαύσετε. Θα γίνει πολλή συζήτηση και πολλή δώρο γύρω από αυτή τη συνέντευξη. Και θα το σχολιάσουμε από χθε. Κύριε Χαϊκάλη, χαίρομαι που σας συναντώ και σας συναντώ εδώ στα Πάτρια Εδάφη. Κατάκολλο Ηλίας. Κατάκολλο Ηλίας, σας καλωσορίζω εδώ πέρα. Καλώς σας βρήκα. Νομίζω δεν σας πω αν είναι πανέμορφο ή όχι, τη βλέπετε όλη τη θέα από εδώ. Είστε από εδώ, έτσι. Ναι, εδώ γεννήθηκα. Καταγωγή, εδώ πέρα. Ναι. Πόσο διάστημα είστε εδώ, πόσο βρίσκεστε. Εδώ είμαι κοντά στα 2 χρόνια τώρα. Κύριε Χαϊκάλη, εδώ είναι το πατρικό σας. Εδώ γεννήθηκα, σε αυτό το σπίτι γεννήθηκα. Εδώ είναι ο αδερφός μου, μέχρι πέρυσι που πέθανε. Εμένα δεν με χώρα και το σπίτι, δηλαδή γιατί είχαμε πει μένω αλλού, αλλά εδώ είναι κλειστό. Τώρα ανεχόνται μόνο τα νύψια μου και το κυνήφι μου που κατεβαίνουν. Τι μνήμα σας ξυπνάει? Τι να σου πω τώρα, εδώ πέρα ήταν, εδώ μεγάλωσα εδώ, δηλαδή πρωτόπαιξα τα... Ήταν μια γειτονιά, μια γειτονιά άλλου περιεχόμενου, να πούμε. Αυτό είναι το πέρα μαγαζί τώρα που είναι καφετέρια, ήταν το πρώτο καφενείο που δούλευα πιτσιρίκι. Αλήθεια, ναι, λέτε. Ναι, ναι. Εδώ δούλευα πιτσιρίκι, ναι. Πόσο δούλευα χρόνων? 13. Έλα. Ναι, ναι, 13 εδώ. Αυτό το κομμάτι είναι καινούριο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι επέκταση που έχει γίνει στο λιμάνι. Εδώ κάναμε μπάνιο, δεν ήταν καθαρά τα νερά. Και κάναμε μπάνιο μέσα στο λιμάνι. Δεκαετία του 70. Ναι. Και εδώ ήταν η Αλάνα, το γήπεδο που παίζαμε μπάλα. Παιδάκι δηλαδή. Παιδάκι, εδώ, ναι, ήταν παιδάκι. Παιδάκι, εδώ έχει διατηρηθεί λοιπόν ο χώρος σαν παιδική χαρά τώρα. Έχει γίνει από το Δήμο και είναι. Ήταν όμως, συνεχίζαμε σαν παιδιά που παίζαμε εδώ, παίζαμε ποδόσφαιρο. Τότε ήταν η Αλάνα, εδώ μας ταΐζαν οι μανάδες μας, εδώ μας κυνηγάγανε. Η ζωή είναι αναλόγως πώς τη φτιάχνεις εσύ. Είναι πώς τη θέλεις εσύ, ας πούμε. Εμένα είναι η καλύτερη μου. Είναι, δηλαδή για μένα είναι μια όαση εδώ πέρα. Έχω βρει την ηρεμία μου, έχω αλλάξει έναν τρόπο σκέψης, ζωής, τα πάντα όλα. Συναντάς ανθρώπους απλούς, μιλάς, μπορεί να συζητήσεις χωρίς να τσακώνεσαι, χωρίς να. Ή ακόμα και αν υπάρχουν εντάσεις, είναι τη στιγμή. Λύνονται αμέσως δηλαδή. Ναι, 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 δεν το συζητάμε. Πώς περνάει η μέρα εδώ? Πώς μπορεί να περάσει? Η μέρα περνάει φτιάχνοντας πράγματα στον κήπο, γιατί φυτεύονται κάποια φορά έτσι κάποια πραγματάκια. Διάβασμα πάρα πολύ. Πάρα πολύ διάβασμα. Πάω, τι να σου πω τώρα, ιστορία, φιλοσοφία, η ψυχολογία, με την αστρολογία, με το. Τα πάντα. Όλα αυτό είναι του αρχαίου, ελληνική, ελληνική γραμματεία. Βόλτες με το ποδήλατο. Αυτοκίνητο θα σου πω ότι βάζω βενζίνη στο αυτοκίνητο μία φορά στους 2 μήνες. Δηλαδή, αν θα πάω να ψωνίσω, ας πούμε, ξέρω και εγώ σε κάποια πράγματα ή να πάω κάπου που δεν μπορώ να πάω με το ποδήλατο, μόνο τότε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το κόστος είναι πολύ πιο χαμηλό, πολύ πιο. Yeah. Το να κυκλοφορήσω το ποδήλατο, ας πούμε, που στην Αθήνα δεν μπορούσα να το κάνω. Μετά από 40 χρόνια μηχανής, το να έχω το ποδήλατο είναι τώρα μια κάτι καινούργιο για μένα και ξαναγίνομαι παιδάκι. Πώς βιοπορίζεστε πλέον εδώ πέρα? Ένα κομμάτι έχω βγει στη σύνταξη, γιατί θέλει ακόμα κάποιες δουλειές για να ολοκληρωθεί. Και ουσιαστικά ό,τι υπήρχε από το παρελθόν
Που είναι, αλλά δεν είναι, είναι αντιμετωπίσιμο, θέλω να πω. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο. Δεν ήμουν ποτέ των πολυεξόδων. Το βιοποριστικό εδώ είναι πολύ πιο ουσιαστικό. Δηλαδή, το να φτιάξει πράγματα τα οποία παίρνει, ακόμα και αν οι γείτονε σε βοηθάνε, σου φέρνουν πράγματα. Δηλαδή, όχι σε βοηθάνε. Λένε, ξέρει κάτι, σήμερα μαγείρεψα κοκκινιστό. Πάρε μια αυτή. Το να φτιάξει εδώ, επειδή οι τιμέ είναι τελείω διαφορετικέ και το επίπεδο των τιμών και των ανθρώπων είναι σε τελείω διαφορετικό επίπεδο, ακόμα και το να βγει, α πούμε, για τσίπουρο που λέμε να φάσει ένα μεζέ, είναι πολύ χαμηλό. Δεν είναι δηλαδή τιμέ τη Αθήνα. Σα λείπει Αθήνα. Όχι, ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Ούτε δεν κάτι έχει... έτσι ο κόσμος, η συνήθεια, ήταν συνήθεια τίμα, τόσα τίμα, χρόνια. Τίματα, όχι, όχι, όχι. Ίσως εγώ δεν ήμουνα, δεν είχα αφήσει τον εαυτό μου να μπει μέσα σε μια σύνδεση με την Αθήνα σαν πόλη. Ακόμα και στο τέλος τώρα που είχα φτιάξει ένα σπίτι στο, πάνω στο πικέρι μου στον Τράφη, το οποίο το έχω νοικιάσει, είναι, πώς να το πω, είναι ένα σημείο το οποίο ήταν να φύγω από την πόλη μακριά. Δεν φανταζόμουν ποτέ θα έρθει στη η ζωή έτσι να γυρίσω στα πάτρια εδάφη. Δεν το πήγαινε ποτέ στο μυαλό μου. Δεν... ήρθαν τα πράγματα όμως έτσι και ευχαριστώ τον Θεό για αυτό που έγινε. Τι ήταν αυτό που πυροδότησε αυτή την απόφαση, που είπατε, ξέρετε τι, έφτασε ο κόμπος στο κτέρι, εγώ φεύγω από την Αθήνα. Τα γεγονότα τα οποία έγιναν και ουσιαστικά μου οδήγησαν να συγχαθώ όλο αυτό το περιεχόμενο. Δηλαδή, σαν να ήρθε μια θεία φώτιση να μου πει: ξέρεις κάτι, αγόρι μου. Σήκω και φύγει γιατί αυτός ο χώρος δεν σου πάει. Αυτή η κατάσταση, αυτή η ανθρωποφαγία. Είδα πολλά πράγματα που συγχάθηκα. Και σε πληροφορώ ότι επειδή ήταν πολύ όρημη η σκέψη αυτή που μου έκανε, με βοήθησε ο Θεός και τα αντιμετώπισα έτσι πολύ άνετα. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι δεν ήμουν ποτέ. Εγώ δεν αισθανόμουν ποτέ ότι ήμουν σε αυτό το χώρο. Δηλαδή, τελικά. Είδα τέτοιο να βγάζει ένα τόσο. Δεν θέλω να πω λέξη άσχημη, γι' αυτό με βλέπεις και είμαι. Τόση καφρίλα, να το πω. Θα πω αυτή τη λέξη. Η εσωτερικότητα των ανθρώπων που βγήκε στη φόρα. Αυτή την ανθρωποφαγία, αυτό το ότι ξαφνικά μιλάμε και λέμε πράγματα χωρίς να ξέρουμε ο ένας για τον άλλον. Μόνο και μόνο ή γράφουμε. Αυτή τη δικτατορία των social media. Αυτό τον, ότι ο αυτοκαθορισμός του ανθρώπου που έγινε μέσα από το να χτυπάω την προσωπικότητα και να δολοφονώ προσωπικότητες από όλες τις πλευρές, εμένα μου δημιούργησε μετό. Θεώρησα ότι είναι ευλογία, θεώρησα ότι αυτά γίνανε γιατί, σε μένα τουλάχιστον λέω να πω ότι. Ήταν σε ένα σημείο ψυχικής κάθαρσης, ψυχικής μετουσίωσης θα έλεγα. Αισθάνομαι τόσο αναγεννημένος και αναζωογονημένος και τόσο καλά που δεν, δηλαδή... Εμένα δεν με ενόχλησε γιατί βγήκανε να πούνε δύο κουβεντούλες. Εμένα με ενόχλησε γιατί έχω κάνει 40 χρόνια, ήμουν γιατί δεν δίνω συνεντεύξεις, 40 χρόνια μιλάω για αυτά τα θέματα και ξαφνικά σε μία νύχτα σβήσαν όλα. Μπήκα σε ένα δίλημα τον αν θα πρέπει να απαντήσω, πήγα να απαντήσω σε κάποια πράγματα, είδα ότι ξαφνικά άλλα θέλουν, άλλα λες, άλλα ακούνε, άλλα καταλαβαίνουν, άλλα μπαίνουν σε μια, στη σφαίρα της νόησης των ανθρώπων και λέω ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα συνεχίσω να το παίξω το παιχνίδι σας, σηκώνομαι και φεύγω, βρίσκω την ηρεμία μου, εσείς νομίζετε ότι εγκαταλείπω ή κάνει, μου λένε τους κάνεις το παιχνίδι, όχι κανένα παιχνίδι, δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι. Αισθάνομαι άνθρωπος, παραμένω άνθρωπος, ατενίζω τους ανθρώπους, τους κοιτάω στα μάτια, συνεχίζω να παραμένω όπως ήμουνα. Δεν σας λείπει όμως καθόλου το κομμάτι της υποκριτικής, τόσο όχι, σε αγάπη μου. Η επιτυχία είναι ένα στοιχείο για να διονύσεις μέσα σου ένα διακαεί πόθο ότι θέλει να αποδείξει τους άλλους ότι κάποιος είσαι. Και ότι εγώ τα κατάφερα, ότι είμαι ο μάγκας. Λοιπόν, και αν αποτύχανα, τι έγινε. Τι θα γινόταν, αν δεν ήμουν. Λοιπόν, τίποτα. Το σημασία δεν έχει να πετύχεις τη δουλειά σου ή σε κάτι, αλλά να πετύχεις σαν άνθρωπος. Είτε σε σπηλώνουν, είτε δεν σε σπηλώνουν, είτε σου αρέσει κάποιος, είτε του αρέσει κτλ. Εσύ μέσα σου τι αισθάνεσαι. Είσαι ήρεμος, συνεχίζεις να αγαπάς. Προέχει να είμαι άνθρωπος και όχι ηθοποιός. Δύσκολη όμως η απόφαση δηλαδή του να φύγετε, να έρθετε εδώ, στο κατάκλυμα. Όχι, καθόλου, γιατί να είναι δύσκολη. Αφήνεις πολλά πίσω από αυτή την άποψη. Ξέρεις κάτι, αυτό το στοιχείο αφήνω πίσω, ανάγεται στο βαθμό της ανάγκης για κτητικότητα. Έχω κάτι, είμαι σε ένα χώρο, έχω ένα επάγγελμα, είμαι κάτι, έχω φίλους, έχω περιουσία, έχω αυτό, έχω το ένα. Αρχίζει λοιπόν και μπαίνει ένα στοιχείο, η συνήθεια τι είναι. Η συνήθεια είναι ένα δέσιμο που κάνεις με ένα υλικό κομμάτι, γιατί αντίστοιχα πάει και σε ένα πνευματικό, έτσι. Λοιπόν, το υλικό κομμάτι σε κρατάει πίσω, το πνευματικό σε φεύγει μπροστά. Να. Είναι θέμα τι θα διαλέξεις. Η αστρολογία, κύριε Παύλο, πώς ήρθε, πώς ξεκίνησε. Η αστρολογία, καταρχάς, να σου πω κάτι, γιατί δεν συζητάω περί αστρολογίας, γιατί ναι. Έχω σταματήσει δηλαδή να συζητάω.
γιατί δεν μπορώ πια να συζητάω με κάτι το οποίο άλλος δεν το γνωρίζει. Άρα λοιπόν σε κάποιον που σου λέει, τώρα πιστεύεις αυτά τα πράγματα, κύριε Χαϊκάλη, δεν μπορώ να κάνω διάλογο. Γιατί η αστρολογία επίσης δεν είναι αυτό που λένε τι κάνουν τα λιονταράκια, τι κάνουν τα ψαράκια. Τα λιονταράκια είναι στη ζούγκλα και τα ψαράκια είναι στη θάλασσα. Η αστρολογία είναι πάρα πολύ βάθος. Είναι μια επιστήμη και τέχνη, και το θεωρώ και το ξέρω, γνώση μου τη λέω, γιατί πολλοί τα αμφισβητούν, η οποία καταγράφεται 3,5 με 4.000 χρόνια πριν από τους Χαλδαίους. Είναι ψυχολογία, είναι ένα θεϊκό σχέδιο. Είναι ένα σχέδιο του Θεού προς τον άνθρωπο να του δείξει έναν δρόμο πορείας. Σαν ανάγκη, πώς ήρθε, πώς προέκυψε. Από το, να σου πω κάτι, ποια είναι η ανάγκη των ανθρώπων σήμερα? Να πάρουν ένα κινητό, να βγάλουν λεφτά, να κυριεύσουν το έτερό του σήμιση, είτε άντρα είτε γυναίκα, να καταξιωθούν, να είναι μεγάλοι, πετυχημένοι. Η ανατολική φιλοσοφία τι λέει? Όσο πιο λιγότερα έχεις, τόσο είναι πιο δυνατό το εγώ σου. Το να μάθεις δηλαδή να μην δημιουργείς ανάγκες και να μην κατακτάς. Η ισορροπία για μένα είναι κάπου στη μέση. Όμως το πιο σημαντικό είναι να κάτσεις να ψάξεις να βρεις ποιος είσαι. Γιατί είσαι εδώ? Γιατί γεννήθηκες? Τι λέει η μυθολογία, η ιστορία, από τα λάθη, όλα αυτά τα πράγματα? Θα είναι ένα ψάξιμο. Η ζωή δεν είναι καθόμαστε και πίνουμε μπύρες και τσίπουρα. Και αυτά χρειάζονται. Λοιπόν, αν θεωρήσουμε ότι η ζωή μας είναι σπέρμα, αίμα, στέμα, έχουμε τελειώσει. Αυτό το λέω γιατί είναι συνταγή της τηλεόρασης, έτσι. Έχουμε μια χαμηλή ψυχαγωγία, έχουμε ένα χαμηλό επίπεδο παιδείας. Έχουμε ένα χαμηλό. Τίποτα δεν ψαχνόμαστε. Δεν ψαχνόμαστε λοιπόν. Όταν είχε βγει, ας πούμε, στη δημοσιότητα όλο αυτό το κομμάτι με την αστρολογία, υπήρχαν κάποια σχόλια. Για παράδειγμα, το γεγονός, ας πούμε, για συνεδρίες που χρεώνεται και βγήκαν στη φορά διάφορα. Που δεν είναι δικά μου. Δεν ξέρουν ότι δεν είναι δικά μου. Λέει το site. Εγώ θα κάτσω να εξηγήσω το site, δεν είναι δικό μου. Τι να κάτσω να εξηγήσω? Δεν είναι δικό μου το site. Εγώ έχω ένα βίτσιο. Να πω σε κάποιους ανθρώπους ότι είναι. Δεν το κάνω για λεφτά. Εγώ ήθελα να μεταδώσω την έννοια της φιλοσοφίας και να βοηθήσω ανθρώπους που θέλουν να δουν πέντε πράγματα. Δεν ασχολούμαι πια με ανθρώπους που δεν ξέρουν, που θέλουν να πουλήσουν με το ζόρι, πουλάει. Επειδή πουλάει το όνομα, επειδή ξέρεις ότι αν θα βάλεις Χαϊκάλης ή Φιλιππίδης ή κάτι άλλο, θα πατήσει ο άλλος κλικ να δει, έτσι, τα γνωστά και μη εξαιρεταία, πετάνε ό,τι ηλιθιότητα θέλουν, μόνο και να πατήσει χωρίς να κάνει το κλικ και να πάει και να πούνε: είχαμε 3.000 κλικ. Δηλαδή, βγήκαν να μου πούνε γιατί έκανα κάποια στιγμή ένα οροσκόπιο του Μύχου και περάσανε μία άποψη ότι εγώ ουσιαστικά υποστηρίζω παιδόφιλους. Λοιπόν, πες μου τώρα, αυτό το μυαλό πιανού ή σοβαρού ανθρώπου θα περάσει ότι σήμερα υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να υπερασπιστεί παιδόφιλο. Γιατί θέλουν να εκδικηθούν, γιατί εγώ ξέρω, εντάξει. Χαϊκάλη σημαίνει, λέει καλημέρα, θα τον τζακίσουμε γιατί έχει συννεφιά. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τι το λέτε αυτό? Γιατί πάλι σε πολιτική αναγωγή το δικό μου, μωρέ. Έχω και μια προϊστορία στην πολιτική, ξέρω, που αυτό δεν θα μου το συγχωρήσουν ποτέ. Το φαινόμενο Στέφανος Κασίδης. Και θα μιλάω αστρολογικά τώρα. Διαφωνώ γιατί επικεντρώνεται ένα σύστημα γύρω από το θέμα του τι λέει και του κάνει. Αλλά θα έλεγα αστρολογικά και συμβουλευτικά στον κύριο Κασελάκη. Πρώτον, να μάθει να διαχειρίζεται τη δημοσιότητα, είτε αρνητική είτε θετική, για τον εαυτό του. Το δεύτερο θα του έλεγα είναι να σταματήσει, λόγω ότι είναι κρυάρι, αυτόν τον παρορμητισμό του λέω θα κάνω, δείχνω κτλ. Είπες ότι είσαι μέχρι στιγμής ομοφυλόφιλος, κανένα δικαίωμα δεν με αφορά τι κάνεις στην προσωπική ζωή, δικαίωμά σου. Από εκεί πέρα μην αρχίσουμε και κάνουμε παρατράγουδα και ιστορίες κτλ. Δεν είναι το αντικείμενο αυτό. Και το τρίτο θα του πω, θέλεις να δαγκώσεις δημοσιογράφους και δικαστές? Όχι με τον τρόπο που το κάνεις. Αν θες να ακολουθήσει ένας κόσμος και να κάνεις προοδευτική πολιτική, ξεκίνα από το θέμα της παιδείας. Είσαι μάγκας αριστερός? Μαγκιά σου. Βάλε την αρχαία ελληνική γραμματεία στα σχολεία. Άλλαξε το μοτίβο της εκπαίδευσης. Λύσε το θέμα της ασφάλειας της χώρας. Πρόσεξε την υγεία και οριοθέτησε τις ανάγκες. Και όταν θα τα λειτουργήσεις αυτά και θα τα τεκμηριώσεις, έχεις 4 χρόνια μπροστά σου, μέχρι τις επόμενες εκλογές, θα δεις που η δημοσιογράφη και η δικαιοσύνη θα έρθει από μόνη της και θα κουμπώσει. Γιατί δεν θα μπορεί να κάνει διαφορετικά. Χαϊκάλη σημαίνει, λέει καλημέρα, θα τον τζακίσουμε γιατί έχει συννεφιά. Και βλέπω έναν κόσμο να συνεχίζει να βγάζει κακία. Δηλαδή, σήμερα έχει μια διαφορετική γνώμη, δεν μπορεί να την πει επίσης. Έχουν φαγωθεί τώρα, αν μιλάω με τον Φιλιππίδη. Να μην τον πάρω σε μια δύσκολη στιγμή τηλέφωνο και αυτού να του δώσω μια κλωτσιά να τον πάω ακόμα παρακάτω. Συχάθηκα. Είδα ανθρώπους να μιλάνε που δεν έχουν κανένα λόγο να μιλήσουν. Τώρα, ότι δολοφονούμε μια προσωπικότητα, έναν άνθρωπο, ας πούμε, ξαφνικά συνειδησιακά κτλ. Γιατί αυτό δεν ασχολεί κανένα. Σήμερα το κέρδο μου από την πολιτική είναι ότι κανείς δεν μπορεί να με κοροϊδέψει. Μάλιστα.
Να πούμε ότι αύριο έρχεται ένα πολύ δυνατό δεύτερο μέρος. Πήρατε μία γεύση εσείς. Είπε πολλά πράγματα. Αύριο θα πει για την υπόθεση Φιλιππίδη. Ποια είναι η σχέση τους τώρα και αν μιλάνε και στο τηλέφωνο. Για το αν μιλάνε σήμερα. Θα μιλήσει για την τηλεόραση. Τους δημοσιογράφους. Για εμάς δημοσιογράφους. Ναι. Λέει πολλά. Μίλησε για ένα δώρο. Φαίνει. Ότι λόγω των συνθηκών ο ίδιος αυτό που διαπίστωσε είναι ότι τελικά δεν ανήκε εν τέλει, όπως χαρακτηριστικά λέει, σε όλο αυτό το κομμάτι. Και προτιμά να είναι άνθρωπος παρά ηθοποιός. Ναι. Ότι ήταν ένα δώρο ουσιαστικά όλο αυτό. Όλο αυτό που συνέβη για εκείνον ήταν ένα δώρο από το Θεό και από εμάς ένα δώρο. Mm. Για να κάνει, ας πούμε, ένα ξεσκαρτάρισμα, να το πω έτσι. Μια καινούργια αρχή. Σηκώνει κουβέντα αυτό, έτσι. Ναι. Δηλαδή, είναι ένα δώρο, κάνεις ένα restart, από μια προσωπική ανάγκη ή όταν σε οδηγούν, ας πούμε, για παράδειγμα, εκεί οι συνθήκες. Και από την άλλη, ναι. Ναι, δεν είναι ένα θέμα αυτό. Είναι κακό όμως ένα restart. Όχι, δεν κατακρίνουμε το restart, αλλά γιατί οδηγείσαι σε αυτό. Είναι οι συνθήκες που σε οδηγούν ή είναι μια προσωπική σου ανάγκη. Ή σε οδηγούν οι συνθήκες και κάνεις, το λες ότι είναι ανάγκη από ένα ιδεολόγημα που ενδεχομένως φτιάξει στο κεφάλι σου. Πολλές φορές μπαίνουμε σε μια λογική. Ναι. Όταν τα πράγματα αλλάζουν, αντιστρέφονται στη ζωή μας, από εκεί που είμαστε εδώ, είμαστε εδώ. Και εκεί μπαίνουμε σε μια λογική να το πάρουμε αυτό και να το δούμε. Είναι ένα ποτήρι μισογεμάτο ή είναι ένα ποτήρι μισοάδιο. Που τη γέννησε όλους μας, έτσι. Φυσικά έχει γέννηση σε όλους μας αυτό. Και στα πάνω και στα κάτω. Εκεί όμως έρχεται το ερώτημα: ποιοι στα αλήθεια μένουν στη ζωή σου. Και εκεί γίνεται αυτό το ξεσκαρτάρισμα. Και εκεί μπαίνει σε μια αφαιρετική μέθοδο και λες: αυτός άξιζε τελικά να είναι δίπλα μου. Ή αυτός θα σπάει στην ευχή της Παναγίας και του Θεού και δεν υπάρχει καθόλου. Ακόμα και είναι και σόι. Γιατί μπαίνουν διάφορα, έτσι, δηλαδή... Απλά ξεστή, ρε παιδί μου, είναι αυτό που το έχουν πει και πολύ γνωστοί, ότι όσο είμαστε στο απόγειο της επιτυχίας μας, το τηλέφωνο χτυπάει, όλοι μας τιμούνται, όλοι μας αγαπάνε... Έχουμε και την αυλή, έτσι. Αυτό. Υπάρχει αυλή. Είναι η πρώτη που την κάνει η αυλή, παιδιά. Και τελικά οι άνθρωποι αυτοί είναι... Μπράβο, είναι αυτοί που φεύγουν πρώτοι. Και ξαφνικά βλέπεις... Δηλαδή και το καλοκαίρι, το σημαίνει και σε εμάς που δεν ξέρεις που θα είσαι του χρόνου, ξαφανίζονται όλοι. Με το που θα δουν ότι είσαι κάπου καλά, τοποθετημένο, ξαφνικά όλοι εκεί εμφανίζονται. Γιατί έχουν κάτι να πάρουν από σένα. Και για το θεοπορισμό. Γι' αυτό να το μάθουμε πριν το καλοκαίρι. Για μας, για μας δεν ξέρεις. Αστειευόμαστε. Μίλησα για την αστρολογία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και τότε υπήρξαν δημοσιεύματα που λέγανε ότι ο Παύλος Χαϊκάλης. Χρεώνει τις συνεδρίες. Ναι. Χρεώνει. Όλο αυτό το κάνει επιπληρωμή. Ο άνθρωπος αυτός τώρα είπε ότι αυτό το site δεν ήταν δικό μου επί της ουσίας. Δεν ήταν δικό μου. Εγώ δεν παίρνω χρήματα και το κάνω από την ανάγκη μου για να μάθω σε κάποιους ανθρώπους κάποια πράγματα παραπάνω. Να τους δείξω και την έννοια της φιλοσοφίας. Mm-hmm. Να το πω ένα βήμα παραπάνω. Το βλέπει ως φιλοσοφία έτσι κι αλλιώς. Και είπε και ότι παίρνει κάποια χρήματα από μία σύνταξη που πρέπει να ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Έχει ένα, ασχολείται με την Κυπουρική. Έχει ένα ενίκιο. Και είναι και επίσης, παιδιά, ότι στην περιφέρεια τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Εντάξει, ο άνθρωπος σου λέει ότι δεν έχει καμία σχέση το κόστος ζωής σε μια πόλη. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Πόλη. Το ξέρουμε. Πέρα. Ακόμα και οι γείτονες, ότι θα σου κάνουν ένα κοκκινιστικό, θα σου κάνουν ένα κοτόπουλο, να σου το δώσουν ένα μεσημέρι ή ανταλλαγή προϊόντων. Ναι, εγώ έχω πατάτες, εσύ έχεις ντομάτες. Ένα γεύμα, ας πούμε, αντί να δώσεις κάποια χρήματα. Πρώτα απ' όλα είπε ότι γλιτώνει τις αποστάσεις. Λέει, βάζω βενζίνη μια φορά το μήνα. Ναι. Για κάτω εδώ. Βέβαια. Και το σχόλιο, βέβαια, για τον Στέφανο Κασελάκη αστρολογικά. Το άκουσε, μήπως το κόψουμε να το στείλουμε. Λες, να ακούς τη συμβουλή. Καλά, έχουμε και αύριο. Το δεύτερο μέρος. Το δεύτερο μέρος που λέει για τις καταγγελίες, λέει Φιλιππίδη. Τη σχέση μεταξύ τους, για την τηλεόραση, τους δημοσιογράφους. Έχει πολύ ζουμί λοιπόν και θα τα δούμε όλα αυτά αύριο. Θα σας έχουμε πάλι πένει στο δεύτερο μέρος αυτής της αποκλειστικής συνέντευξης. Μπράβο σου, γιατί είναι μια δημοσιογραφική δική σου επιτυχία. Εμείς ευχαριστούμε. Και σε ευχαριστούμε πολύ. Τη εκπομπή μα, θα πω εγώ. Και τη εκπομπή μα, ναι, κατ' επέκταση, αλλά και εσύ τον πήρε τηλέφωνο, ένιωσε εκεί ο άνθρωπος ενώ δεν σε γνώριζε και σε εμπιστεύτηκε απόλυτα. Και εμπιστεύτηκε και την εκπομπή μα.